και θα ήθελα να απευθυνθώ σε αυτά τα θέματα, παρουσιάζοντας μερικές βασικές αρχές της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας, οι οποίες κάνουν απολύτως σαφές το ιδεολογικό και φιλοσοφικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ της αριστεράς και της δεξιάς. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και ελεύθεροι, δηλώνει το πρώτο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά η δήλωση αυτή δεν περιγράφει μια πραγματικότητα. Δεν γεννιόμαστε ελεύθεροι, αλλά απολύτως εξαρτημένοι από τους γονείς μας και από αυτούς που μας φροντίζουν. Δεν γεννιέται το παιδί στη μάντρα ίσο με το παιδί στην εκάλη, ούτε το παιδί του εφοπλιστή ίσο με αυτό του ναυτεργάτη. Η δήλωση επομένως δεν περιγράφει, δεν είναι περιγραφική, αλλά είναι επιτελεστική, όπως λέμε. Αποτελείται δηλαδή ένα κάλεσμα και ένα σύνθημα. Ας δράσουμε πολιτικά για να κατακτήσουμε την ισότητα και την ελευθερία. Αυτή είναι η κατηγορική επιταγή της αριστεράς και των δημοκρατών, το θεμέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η δεξιά όχι μόνο δεν την αποδέχεται, αλλά αντίθετα πιστεύει και προωθεί την ανισότητα. Η δικαιοσύνη οργανώνεται γύρω από δύο βασικές πρακτικές. Την αναδυναμή του πλούτου και του εισοδήματος και δεύτερον την αναγνώριση της ταυτότητας. Δηλαδή φροντίδα και για το σώμα και για τη γλώσσα και για την ύλη και το πνεύμα. Νομοθετήσαμε για τη νομική και επομένως κοινωνική αναγνώριση της ΛΟΑΤ κοινότητας, για το τρανς άτομα, για την πολιτογράφηση των παιδιών των μεταναστών, για την απαγόρευση των διακρίσεων κατά των μειονοτήτων. Η αναγνώριση δηλαδή της ταυτότητας αποτελεί την πρώτη αρχή της αριστεράς και της δικαιοσύνης. Σήμερα προχωράμε στη δεύτερη αρχή, αυτήν της αναδιανομής. Ακόμα και στη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, η ταξική αναδιανομή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της αριστεράς. Μέλημά μας είναι η συνεχής μείωση της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, που έγινε χάσμα τα χρόνια της λιτότητας, το μεγαλύτερο σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Η Ελλάδα, αν κοιτάξουμε ειδικά την Ελλάδα και κοιτάξουμε το Gini coefficient, που είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μέτρησης ανισότητας, η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 140 από 180 χώρες και στη θέση 21η από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Προχτές το Bertelsmann Stiftung, αυτό το ίδρυμα το γερμανικό, δεν είναι κανένα αριστερό, δημοσίευσε μία έκθεση για την κοινωνική δικαιοσύνη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στο κομμάτι για την Ελλάδα περιλαμβάνεται η εξής δήλωση, θα τη μεταφράσω από τα αγγλικά γιατί δεν έχει μεταφράσει στα ελληνικά. Η αμέλεια των προηγουμένων κυβερνήσεων για μέτρα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού άφησαν τους πιο ευάλωτους ανθρώπους απροετοίμαστους για να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα της κρίσης. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Η παγκόσμια βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι η ανισότητα, πέρα από το ότι είναι κοινωνικά άδικη, είναι και οικονομικά καταστροφική. Το τεκμήριωσε ο Τομά Πικετή, ο Γουίλκινσον, αλλά και ο ΟΣΑ. Στην έκθεση του ΟΣΑ, που μόλις και αυτή βγήκε, περιγράφεται ότι η οικονομική ανισότητα έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη. Αλλά τι εννοούμε με ισότητα? Η ιδέα της ισότητας είναι σχετικά απλή. Καθένας μετράει για ένα και κανένας παραπάνω από ένα. Δεύτερον, καθένας μας είναι μοναδικός, αλλά η μοναδικότητα του εαυτού δημιουργείται από κοινού με τους άλλους. Η ισότητα λοιπόν για μας είναι κάτι το οποίο προηγείται του πολιτικού και της και του κοινωνικού συμβουλαίου. Αποτελεί την πρωταρχική ανθρώπινη τάση, την έγνοια και τη φροντίδα για τον άλλον. Όταν εμφανίζεται ο πένιτας, όταν εμφανίζεται ο άστεγος ή ο πρόσφυγας και μου λέει «δώσ' μου φαγητό, σώσε με, δώσ' μου στέγη», η οντολογική ισότητα αυτής της έγνοιας για τον άλλον προηγείται κάθε προσωπικού συμφέροντο. Αυτά δεν προέρχονται από συμβατικές υποχρεώσεις ή καθήκοντα, αλλά από τη βασική ανθρώπινη προδιάθεση να φροντίζουμε για τον άλλον. Αυτή είναι λοιπόν η θέση της αριστεράς. Να καταλήξω λέγοντας δύο κουβέντες και για τη δεξιά.
Έχουμε τη συζήτηση για τους φορολογικούς παράδεισους. Γιατί υπάρχουν? Η μόνη χρησιμότητά τους είναι η φοροαποφυγή, δηλαδή η αύξηση των ανισοτήτων. Και μας λένε ότι εφόσον είναι νόμιμοι, άρα είναι και ηθικοί. Έτσι είναι τα πράγματα. Όταν τα τεράστια κέρδη δεν φορολογούνται στον τόπο που δημιουργήθηκαν με την εκμετάλλευση των εργαζομένων και των δημόσιων υπηρεσιών, αφαιρούν από το κράτος τη δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Ένας λόγος που δεν χτίζονται σχολεία και νοσοκομεία, που μηνώνται οι συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα, είναι ότι ο πλούτος διαφεύγει. Το μέγεθος της φοροαποφυγής διεθνώς είναι τερατώδες. Σύμφωνα με κάποιο υπολογισμό, μεταξύ 5 και 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι παρκαρισμένα σε αυτούς τους παραδείσους. Η ποσότητα δηλαδή γίνεται ποιότητα. Αυτό που είναι ηθικά μεμπτό μετατρέπεται σε κλοπή. Η ανηθικότητα των ατόμων ονομάζεται το δημόσιο συμφέρον. Και μας είπανε για το ηθικό και το νομικό. Στην Ερεμβέργη, όπως ξέρουν πολλοί από εμάς και κυρίως οι νομικοί, δημιουργήθηκε η έννοια των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, απορρίπτοντας την άποψη των Ναζί και των νομικών θετικιστών ότι αρκεί κανείς να ακολουθεί τον νόμο, η ηθική δεν έχει σημασία. Το τερατώδες ανήθικο όμως έγινε και παράνομο, έγινε και έγκλημα. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την τερατώδη φοροαποφυγή με τη δημιουργία ενός αδικήματος κατά του κοινωνικού συνόλου. Αυτή είναι η αριστερή ιδεολογία. Η επανεκκίνηση της οικονομίας, η συλλογή νέων πόρων από τον περιορισμό των προνομίων της ολιγαρχίας, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις και η απομείωση του χρέους πρέπει πάντα να συνδυάζονται άμεσα με ταξικά μέτρα ελάφρυνσης του βάρους που πλήττει τους κοινωνικά αδύναμους. Αυτό ψηφίζουμε σήμερα. Μείωση των ανισοτήτων με τη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Ημών των αριστερών με εσάς τους δεξιούς. Αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Είμαστε με την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και με το νόμιμο και με το ηθικό. Είμαστε με το 99% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η δεξιά είναι με τον πλούτο και την ανισότητα. Έτσι πρέπει να μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Διαμάντου Μανολάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.